Τι σας έχω εδώ, ένα επαγγελματικό ζευγάρι ακουστικών. Είναι από την εταιρεία EXA, είναι τα Y900 Pro, είναι η νέα τους έκδοση και θα σας δείξω πώς μπορείτε να το καταλάβετε αν είναι η νέα ή η παλιά έκδοση, γιατί το λέει και η εταιρεία ίδια ουσιαστικά. Λοιπόν, είναι τα Y900 Pro, είναι 2:1 gaming όπως λέει ακουστικά, με μικρόφωνο και ακουστικά. Ακουστικά είναι κιόλας, λογικό είναι. Λοιπόν, το οποίο μπορείτε να τα συνδέσετε με τον υπολογιστή σας, το PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, το βλέπετε εδώ πέρα που το λέει, Nintendo, Switch, PC κτλ. Και παίρνετε σαν δώρο αυτήν εδώ την βάση για τον ακουστικών. Πολύ ωραίο, να μπορείτε να ακουμπάτε μετά αφού παίξετε ή χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας στη βάση απάνω. Το κουτί βέβαια μου ήρθε λίγο στραπατσαρισμένο, αλλά τι να κάνουμε, μεταφορείς. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, 7,1 λέει surround, 24 μήνες εγγύηση. Λοιπόν, να γυρίσουμε και από πίσω να δούμε τι λέει. 900 Pro, gaming ακουστικά. Αυτά είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ακουστικών. 50 χιλιοστά είναι η διάμετρος του οδηγού, η ευαισθησία 118 dB συν πλην 3, η αντίσταση των ηχείων είναι 32 ohm, με την συχνότητα, το εύρος συχνότητας να είναι από 20 Hz μέχρι 20 kHz και το μικρόφωνο έχει αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά. Μέσα στο κουτί πρέπει να βρούμε αυτά, εδώ, οπότε θα τα ανοίξουμε τώρα και θα δούμε τι έχουμε. Με αυτό εδώ το sticker ουσιαστικά, όπως μας λέει η εταιρεία, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε την καινούργια έκδοση των ακουστικών και όχι την παλιά, και σας έχω και κουπονάκι για να μπορείτε να τα πάρετε με 15% έκπτωση από τα 45,99 που έχουν δολάρια που έχουν κανονικά, μείον 15%, μια πάρα πολύ καλή τιμή για αυτού του είδους τα ακουστικά. Μένει να δούμε και εμφανισιακά πώς είναι, αλλά και στην πράξη αν πραγματικά είναι τόσο καλά όσο διάβασα στο ίντερνετ. Οπότε ας ανοίξουμε το κουτάκι. Λοιπόν, να ανοίξουμε το κουτάκι, να δούμε τι έχει μέσα, τι μου έχουν στείλει από την EXA. Αυτό εδώ, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Για να δούμε αυτό εδώ, λοιπόν, το εγχειρίδιο EXA 900 Pro. Πώς να το δουλέψετε, εδώ και από πίσω, εδώ βλέπω πολλά καλώδια, για να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, καλώδιο Type-C όπως βλέπω. Λοιπόν, άλλο καλώδιο, αυτό εδώ, 3,5 χιλιοστά. Έναν διαχωριστή 3,5 χιλιοστών, να πηγαίνει σε 2. Το μικρόφωνο. Κάρτα λέει εγγύηση για 2 χρόνια και παίρνετε και ένα δώρο λέει, ή στο όρο της πάω, 40% κουπόνι για την επόμενη αγορά. Λοιπόν, αυτά εδώ, και να ανοίξουμε και το δερμάτινο σακουλάκι
Ωραίο. Με ανάγλυφο το έξα, όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, έξα, τα ακουστικά. Τροποποιούνται εδώ πέρα το μέγεθος για όλα τα κεφάλια. Λοιπόν, εδώ από κάτω τώρα, όπως βλέπετε, έχει εδώ συνδέεται το μικρόφωνο. Να το συνδέσουμε και μάλιστα αν δείτε έχει αυτή την εγκοπή. Και μπαίνει με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι. Δίπλα ακριβώς έχει Type-C, η θύρα, για να συνδεθεί μέσω καλωδίου, είτε με τον υπολογιστή σας, είτε με το PlayStation, με οτιδήποτε θέλετε. Θύρα 3,5 χιλιοστών για το καλώδιο το άλλο και μάλιστα έχει και την εξής πατέντα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ, που δείχνει εδώ δύο κόκκινα. Και, όχι το άλλο. Και εδώ επίσης βλέπετε ότι έχει κάτι προεξοχές. Είναι γιατί μπαίνει και κλειδώνει. Τακ, κλείδωσε, δεν βγαίνει με τίποτα. Το στριφογυρνάμε, βγαίνει. Λοιπόν, είναι για να μην αποσυνδεθεί το καλώδιο σε κάποια απότομη κίνησή σας και χαθεί η σύνδεση. Λοιπόν, με αυτό εδώ το κουμπάκι είναι μικρόφωνο, on-off. Και η ένταση του ήχου εδώ. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Απλά ακουστικά, ωραία φαίνονται. Να τα δούμε και στην πράξη, να τα συνδέσω με τον υπολογιστή μου. Οπότε να δούμε και εκεί τι λέει, πώς ακούγονται και τι γίνεται. Να κατεβάσω και τους drivers τους 7,1 που δίνει η EXA από το site της. Που όπως σας είπα είναι συμβατή με Windows 7 και Windows 10, οπότε θα τα δω στα Windows 10 σε μένα τι γίνεται και τι κάνουμε, κάνουμε όλη την εγκατάσταση μπροστά στην κάμερα, οπότε λοιπόν προχωράμε στον υπολογιστή. Λοιπόν, έχουμε τοποθετήσει εδώ τα ακουστικά έτοιμα με το μικρόφωνο, όπως βλέπετε, να τα συνδέσω στον υπολογιστή μου, θα τα συνδέσουμε με τα δύο καλώδια. Οπότε θα τα συνδέσω, θα τα φορέσω και θα κάνω την όλη εγγραφή πια μέσω του υπολογιστή. Οπότε συνεχίζουμε με screen recorder ουσιαστικά.